Με νικήτρια την ομάδα του Βόλου έληξε το σημερινό φιλικό ανάμεσα σε Τρίκαλα και Ολυμπιακό, παιχνίδι που μετέδωσε απευθείας η TRT από τα Τρίκαλα. Οι Ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν μουδιασμένα την αναμέτρηση και βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 23ο λεπτό μετά από κεφαλιά του Κοντογουλίδη που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ρόκα. Αν γίνει πάλι κενά τώρα σε θέση τέτα τέτ και το πρώτο γκολ από τον Κοντογουλίδη σε μια αδράνεια της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού Βόλου. Ο Κοντογουλίδης πήρε όμορφα την μπάζα. Την πάσα διείζησε στην μεγάλη περιοχή, πλάσαρε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Βόλου, τον Ρόκα Μανουέλ, και ακριβώς το 23ο λεπτό είναι ο παίκτης που θα ανοίξει το σκορ. Στη συνέχεια η βολιώτικη ομάδα ανέβασε στροφές, φτάνοντας στην ισοφάριση στο 41 με σούτ από καλή θέση του Ηλία Σολάκη. Σολάκη θα στείλει την παραστέτεια, θα ισοφαρίσει ακριβώς το 40ο λεπτό του παιχνιδιού. Η ανάπαυλα βρήκε τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται με 1-2 με το σπάνιες ομορφιάς τέρμα που σημείωσε ο Χαβιέ Ουβίντες στο 43ο λεπτό της συνάντησης. Από τους τρικαλινούς φιλάδους, έτσι λοιπόν στην ωραία κίνηση, ψήλο κρεμαστά, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Πουρής είναι λίγα μέτρα εκτός εστίας, δεν μπορεί να βρει την μπάλα και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός Βόλου 2 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου θα πάρει προβάδισμα στο σκορ. Έτσι λοιπόν. Με τη συμπλήρωση 4 λεπτών στην επανάληψη, ο Μπαργέντος Μεσούτ σημείωσε το 2-2 για την τρικαλινή ομάδα. Η δυτική στην ομάδα του Τρικάλων είναι δυσέβρετη. Ο Κουλίδης μέχρι στιγμής αποτελεί την επιθετική γραμμή. Για να δούμε την προσπάθεια όμως. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον παίχτη των Τρικάλων, ο οποίος βρέθηκε να κερδίζει την μπάλα σε πληρωτική θέση. Από όλους σε θέση βολής. Ο Θεοφάνης, ο Ευθυμίου, αν δεν κάνω λάθος. Ο οποίος θα την στείλει. Το χώρο των τερμάτων έκλεισε ο Πάπα Καλήφα Σανκαρέ για λογαριασμό του Ολυμπιακού Βόλου στο τελευταίο λεπτό της συνάντησης, διαμορφώνοντας το τελικό 2-3. Πάντα στις καθυστερήσεις, ο Ολυμπιακός σε ένα ακόμη κόρνερ από τα πολλά. Και το γκολ. Το γκολ από τον Σανκαρέ. Ο Σανκαρέ πιο ψηλά από όλους, αδράνεια της αμυντικής γραμμής, και ο Ολυμπιακός Βόλου είναι αυτός ο οποίος τυπικά θα κερδίσει αυτή την φιλική αναμέτρηση. 3-2. Σάβας Παντελίδης και Σάκης Τσιόλης για Τρίκαλα και Ολυμπιακό Βόλου αντίστοιχα έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε όλους σχεδόν τους ποδοσφαιριστές τους. Να σημειωθεί πως υπάρχει αλλαγή ώρας έναρξης του αυριανού φιλικού αγώνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό Βόλου και ΠΑΣ Γιάννενα, που θα ξεκινήσει στις 9 και 4 στο ΕΑΚ Βόλου.